Γεια σας παιδιά, Λευτέρης εδώ και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βιντεάκι. Όπως σας είπα και στο προηγούμενο στην καμπάνα, σας είπα ότι θα δείξουμε πώς μπορούμε να βάλουμε διαστάσεις. Έρχεστε λοιπόν εδώ πέρα στο annotation, επιλέγεις το liner αν θες να βρεις διάσταση ανάμεσα σε δύο σημεία, άρα επιλέγω το κέντρο του κύκλου με το κέντρο του κύκλου. Ωραία, και είναι 14. Απλά τι βλέπεις, το 14 είναι πολύ μικρό και επίσης έχει πολλά μηδενικά από πίσω. Άρα το επιλέγεις, κάνεις δεξί κλικ και πας properties. Τώρα από εδώ πέρα μπορείτε να αλλάξετε πάρα πολλά πράγματα. Θα κάτσω τώρα να σας τα δείξω όλα. Μπορείς να πειραματιστείς, δηλαδή μπορείς να αλλάξεις τα βελάκια, τον τύπο της γραμμής, το πάχος, το χρώμα της, τα πάντα. Αυτό όμως που θα σου δείξω γρήγορα είναι αν έρθεις εδώ πέρα στο text και βάλεις εδώ πέρα που λέει text height 0.4 ας πούμε. Βλέπεις ότι αυτό γίνεται πιο μεγάλο, άρα για να είναι πιο εμφανές στο σχέδιό σου. Και αν κατέβεις προς τα κάτω, εδώ πέρα, έρχεσαι εδώ πέρα και αυτό το βάζεις δύο μηδενικά, για να είναι ουσιαστικά έτσι να μην έχεις πολλά μηδενικά από πίσω. Άρα, με αυτόν τον τρόπο βάζουμε ευθείες. Για να βάλεις ακτίνα, έρχεσαι πολύ απλά εδώ πέρα, επιλέγεις το radius, το τουξάκι σου, όπα, sorry, enter, ναι, και σου λέω ότι είναι 0.75 με τον αντίστοιχο τρόπο. Δεξί κλικ, properties, είπαμε το text το βάζουμε 0.4 και εδώ πέρα στο primary units ερχόμαστε και βάζουμε 2. Ωραία, 2 μηδενικά. Πάει και αυτό. Τώρα, μας μένει το offset, το οποίο, αν πούμε εδώ και εδώ πόσο είναι η διαφορά, μας λέει 1,2, τέλεια. Μας μένει αυτή εδώ πέρα η γωνία η οποία είναι 30 μοίρες, άρα φέρνουμε μια γραμμή, έρχεστε εδώ πέρα επιλέγετε που λέει angular, ανάμεσα σε αυτό και σε αυτό και σου λέει 30 και μου μένει, τι άλλο μένει, ακτίνες, αποστάσεις, α ναι, σωστά, και μου μένει αυτή παιδιά η απόσταση που κάθισα και υπολόγιζα, η οποία λογικά να πατήσουμε εδώ και εδώ. Ναι, όπως βλέπεις το βγάζει ωραία, 0.15, άρα σωστοί ήμασταν. Και ας κάνουμε έτσι και κανένα τόξο ακόμα. Radius, παράδειγμα αυτό. Σου λέω ότι είναι ένα. Ναι, ας δούμε και τα κάτω έτσι, να το γεμίσω κι εγώ. Αυτό σου λέω ότι είναι 2. Τώρα εντάξει, καταλάβετε ότι μπορείτε να το μεγαλώσετε, να το αλλάξετε χρώμα έτσι. Ας βάλω και τα δύο, τα δεξιά και αριστερά. Και νομίζω ότι είμαστε εντάξει. Το πιάσατε το νόημα. Ωραία. Άρα λοιπόν όπως καταλαβαίνεις, έρχεσαι από εδώ πέρα, διαλέγεις τι διάσταση θέλεις να δεις και τη βάζεις στο σχέδιό σου. Προσωπικά, σε ό,τι σχέδιο κάνω και βάζω διαστάσεις, πάντα τις βάζω σε ένα layer. Οπότε, το οποίο το ονομάζω διαστάσεις, οπότε όταν θέλω να τις κρύψω, πατάω ένα κουμπάκι και κρύβονται. Και πριν πας στο επόμενο βιντεάκι, μην ξεχάσεις να κάνεις like σε αυτό που μόλις είδες, αν φυσικά σου έχει αρέσει, να κάνεις subscribe στο κανάλι και να αφήσεις ακόμα και κάποιο σχόλιο με τις δικές σου ιδέες ή παρατηρήσεις. Αυτό που θέλω να δεις είναι ότι πλέον υπάρχει σελίδα στο Facebook, όπου πέρα από το ότι θα ανεβαίνουν όλα τα βιντεάκια και από τα δύο κανάλια, θα μπορείς να ρωτάς επίσης και ό,τι θέλεις και φυσικά αν ξέρεις να απαντάς και σε απορίες των άλλων. Αυτά από εμένα, τα λέμε σε επόμενο βιντεάκι.